Αυτή τη στιγμή θα επιθεωρήσω προσωπικά έναν, και επαναλαμβάνω, έναν σκοπό. Οι τιμημένοι σκοποί του ελληνικού στρατού. Οι μανάδες στέλνουν τα παιδιά του στο στρατό για να κάνουν σκοπιές. Για τίποτα άλλο. Εκπαίδευση δεν κάνουμε γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί όλη την εκπαίδευση την έχουν πάρει από τα ηλεκτρονικά. Οπότε, γιατί έρχονται εδώ για αγκαρίες και σκοπιές. Οπότε, εφόσον σκοπιά έχει γίνει η γυναίκα του Έλληνα στρατιώτη, πρέπει να την επισκεφτούμε. Εδώ μαζί μου βρίσκεται ο διοικητής της δεύτερης στρατιάς, στρατηγός Ρόχας. Χαίρομαι για την προσπάθεια που καταβάλεις και να διατηρήσεις σε υψηλά επίπεδα στρατιά. Σε συγχαίρω ό,τι μπορώ να κάνω. Και θα τα ανοιχθείς, γιατί ξέρεις τώρα, εσύ σύντομα πας για προαγωγή. Αρχηγέ, με επιτρέψε να μας ξαναγήσουμε στο στρατόπεδο. Ναι, να δούμε το σκοπό λίγο. Αυτό δεν μας κοιτούν, να δίνουν και οι άνθρωποι σκοπό, ρεπόρτερ, παρακαλώ, τράβα. Σκοπός, παρουσιάσουνε! Να σκεφτήσουμε λίγο. Αναφέρεσαι, παιδί μου. Στρατιώτη στο δραμαξημένο, Βερικάκη Γιώργιος 05 γάμα εσώ. Οδηγός ασηματιστής. Μπράβο! Για να το ξύρισμα. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κόντρα ξύρισμα προσβόμουν παντού. Και η μύτη, κοιτάξτε εδώ, την έχει κάνει απολέψη στη μύτη του για να μην φαίνεται σαν ψάρι. Μπράβο, 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 μπράβο! Κοιτάξτε εδώ, τα πυρομαχικά βρίσκονται σε προβλεπόμενη θέση όπως είχαμε πει και αυτή, κοιτάξτε εδώ, προβλεπόμενη. Κοιτάξτε εδώ, το τρίκ που έχει κάνει, νομίζω ότι ο αχθός ότι είναι ανοιχτή η φυσικιοδίκη και μπορεί να βγάλει ευθεία στην κινητήρα. Αυτό είναι τρίκ! Εγώ το έχω απαντήσει αυτό! Με διαταγή 20 παύλα 8 κάθε 25 του 94. Δεν τρέλα 4, άψο όπλο, φλογοκρίπτη. Φλογοκρίπτη έχει ένα λόγο και μόνο φλογοκρίπτη. Να μπορεί ο σκοπό να βάζει το τσιγάρο του και να το βάζει μέσα και να καπνίζει χωρί να καίγεται. Και αγγιέ, συγγνώμη, γίνει τσάσο σκοπό. Έχει ψάσει κοκακόλα, προηγούμενο κοκακόλα. Φυσικά υπάρχει και όπω χαίρεται η προμήθεια από την κοκακόλα. 10 μέρε τη μυρία από μένα, δεν κάνει περήφανο. Μπράβο! Μπράβο, στρατηγέ. Ξανά μπράβο. Α συνεχίσουμε τώρα, στρατηγέ, που είσαι παραμένω στο σου. Πτέντρα! Παραμένω στο στρατηγέ και συνεχίζω μια βόλτα μέχρι του θαλάμου τη δεύτερη στρατιά. Θα με ξαναγήσει να μην καλά στου υποδεκτέ τη δεύτερη στρατιά. Καλό είναι αυτό, πολύ καλό υποστράτηγο, αντιστράτηγο. Πάμε λίγο. Αν και είναι εκεί πέρα, δεν πειράζει, θα πάω μόνο μου. Συνεχίζουμε, ρεπόρτερ. Βλέπουμε έναν σκοπό. Ο οποίος δεν φοράει κράνος, σκοπό δεν φοράει κράνος γιατί προβλέπεται να μην δίνει στόχο. Αν πέσει μια νάρκη με μια βόμβα δίπλα του, δεν θα πάει τίποτα. Τώρα με είδε, είδε το στρατιώτικο, είδε τον στρατιώτικο τα γαλόνια. Εδώ κοιτάξτε, παρουσιάστε που έκανε. Παιδί μου, παραπόδα εμπρός ο διπορικός Μάρς και στα 10 βήματα επανέλαβε προσοχή. Και παρουσιάστε. Για να δει ο ρεπόρτερ και ο λαός τι στρατιώτες έχουμε. Άψογο, μισό λεπτό. Έτσι, μπράβο, κάτσο, παρουσιάστε. Άψογε, εμφάνιση, άψογο, παρουσιάστε. 20 μέρες συμμετική, κύριε στρατηγέ. 20 μέρες συμμετική, στρατιώτη. Μάλιστα. Άψογος. Επόμου, παραπόδα. Είναι η ανάπαση. Ελεύθερος. Μπορεί να πας κάτι κοντά στο σκοπέ, να σε χαρώ και να σε δώσω το χέρι σου. Μπράβο σου, μπράβο σου, πολύ καλός. Βλέπω αμήμα. Εμείς. Αντιλαμβάνομαι, είσαι πάρα πολύ καλός. Μπράβο, μπορεί να πας στα σκοπιά σου και μην φοβάς τίποτα. Πραγματικά δεν τα έχουμε για να υπάρχουν έτσι. Σκοτώνουμε ό,τι κινείται. Οτιδήποτε μπει μέσα στο στρατόπεδο και σκοτώνεται. Δεν ζει κανένας που δεν φορεί παραλλαγή. Κανένας. Αν μπει κανένας στους δραματάρχες, ο πολιτικός είναι μέσα, άμα θέλει να ζήσει, θα πρέπει να φορέσει παραλλαγή στην πύλη. Σκοτώνουμε τους πάντες. Εντός πεδίου, σωστό. Θα συνεχίσουμε. Στρατηγέ, πιστεύω είσαι ετοιμάσαι να ευκαιρίσουμε τα βήματα. Πήγε σκοπέ. Γραφείο κινήσεως, το γραφείο που κινείται. Αυτό το γραφείο είναι κινητό γραφείο, έχει ρόδες από κάτω, δεν φαίνεται. Σηκώνεται οι ρόδες. Πάμε, έλα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, ρεπόρτερ. Έλεγχος. Δεύτερος έλεγχος οχημάτων. Να τραβήξει κάμερα. Ορίστε. Στα χρώματα παραλλαγής, προβλεπόμενα, ελέγχονται τα πάντα.
πρώτος έλεγχος στην πύλη, δεύτερος έλεγχος εδώ για εκρηκτικούς μηχανισμούς και οτιδήποτε άλλο. Ορίστε εδώ ο σκοπός θα τραζέμει. Ένας στρατιώτης που κινηθεί με τρία παράθυρα, ακόμα και το παράθυρο της Μεσμής, εδώ το οποίο το περίπολο, να σκαλώ το περίπολο δύο λεπτά. Κοιτάξτε εδώ, πόσο το προβλεπόμενο είναι, κοιτάξτε εδώ. Δεν φοράνε κράνος για να μην δίνουν στόχο. Γιατί δεν φοράνε κράνος. Θα συνεχίσουμε την εκθεώρηση. Κοιτάξτε εδώ, τι χώρους έχει προβλέψει η Ελλάδα και εγώ αρχιστράτηγος. Κοιτάξτε εδώ, πράσινο παντού. Φορτένει το μάτι σου, δεν τρελαίνεσαι. Κοιτάξτε εδώ τον όρχο των οχημάτων. Υπέροχα, υπέροχα! Άστοχα! Συνεχίζουμε. Όσα λεπτά γράφουμε, ρεπόρτερ. 6 λεπτά, κύριε. Μπράβο. Για να συνεχίσω. Εδώ θέλω τα λεπτά. Ένα μικρό λόγο στις ολοπάτια. Και θα το τελειώσω εδώ. Βλέπω το βήμα. Δεν μπορώ να βάλεις προσοχή, παιδιά. Θα να πέσω λίγο. Θα δείτε να ξέρετε ρε, απολύομαι ρε. Λένε, κανένα λάθος εδώ. Λένε, εδώ θα απολύεται, παρακαλώ. Αυτή η συμπεριφορά θα τιμηθεί με 5 μέρες τιμητική, αλλά 10 μέρες φυλακή, επειδή τώρα είμαι και με άγγιξη χωρίς την αδειά μου. Και μη σου δε θυμώσα, αλλά τι έκανα μπροστά μου, τώρα χάσω, να πω τον λόγο. Όπως βλέπετε, το στράτευμα έχει τρομακτικές διαθέσεις. Το ίδιο άκουσα η περισσακή τότε. Το άλλο περίπολο, ορίστε και το άλλο περίπολο, και το ψάχνουμε, αναβάλλει τώρα. Δεν μιλάει γιατί κρατάει το σιωπή του. Και τώρα τελείωσε, μπορεί να κλείσει το βίντεο που σου έλεγε να απαλλαγώ το γραφείο. Τέλος.